η υγειονομική ταφή νεκρών ζώων. Αυτό είναι από την. Εμείς, όπως ξέρετε, σαν Δήμος δεν έχουμε κτηνιατρική υπηρεσία. Κτηνιατρική υπηρεσία έχει περιφέρεια. Από τη Διεύθυνση λοιπόν Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Περιφέρειας μας ήρθε το εξής χαρτί που θέλω να τα ακούσετε όλοι σας. Θα σας διαβάσω αυτό που μιλάμε για την ταφή του ζώου, για να μην σας λέω ότι παραπάνω υπάρχει κλπ. Σας ενημερώνουμε ότι η διαχείριση των νεκρών ζώων που συλλέγονται μετά από φυσικές καταστροφές κατά παρέκκληση της ενωσιακής νομοθεσίας, δηλαδή κατά παρέκκληση της νομοθεσίας και μετά από έγκριση και υποκτήρια της αρμόδιας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής, που σας ξαναλέω είναι στην περιφέρεια, επιτρέπεται να γίνει πρώτον μεταφή των νεκρών ζώων, σε οριζόμενο χρόνο, σε οριζόμενο χώρο, ο οποίος θα υποδειχθεί από τις κατατόπου αρμόδιες αρχές. Πού είναι? Ταφή των ζώων σε ειδικά οριζόμενο χώρο, ο οποίος θα υποδειχθεί από τις κατατόπου αρμόδιες αρχές. Ποιες είναι οι κατατόπου αρμόδιες αρχές? Το δικό σας τοπικό συμβούλιο, το οποίο θα υποδείξει ένα χώρο, θα σας διαβάσω για τα λεφτά αυτό παρακάτω. Σύμφωνα με τις όρες και τις προϋποθέσεις του παρακτήματος, πάντα. Δεύτερον, με τη συλλογή των νεκρών ζώων σε κατάλληλους χώρους προσωρινής αποθήκευσης ή και στη συνέχεια τη μεταφορά και διαχείρισή τους σε συγκεκριμένες μονάδες ενδιάμεσου χειρισμού ή αποτέφρωσης ή μεταποίησης. Αυτοί είναι οι δύο τρόποι που μιλάει λοιπόν για να πριν πάω στο παρακάτω, που μιλάει πρώτον για υγειονομική ταφή σε χώρο και δεύτερον για αποτέφρωση. Πάμε τώρα. Όσον αφορά την υγειονομική ταφή των υποσύψη θανόντων ζώων λόγω των πλημμυρικών φαινομένων των τελευταίων ημερών και λόγω του εξαιρετικά επίγοντος απομάκρυνσης των υποσύψη ζώων, αυτή πρέπει να δημιουργηθεί με την ακόλουθη διαδικασία. Αυτή είναι η διαδικασία που σας διαβάσω, μας έχει υποδείξει την Εθνική Υπηρεσία της Περιφέρειας. Πρώτον, ορισμός από τις αρμόδιες αρχές κατάλληλου στεγνού χώρου, ο οποίος δεν περιλαμβάνει στο υπέδαφος του υπόγεια ύδατα, δεν βρίσκεται πλησίων κατοικημένης περιοχής ή μεμονωμένων οικειών, σταυλικών εγκαταστάσεων κλπ. Δεύτερον, εξασφάλιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων παντός απαραίτητος οχήματος, οχήματα εξκαφής, φόρτωσης και μεταφοράς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Δήμος είναι υπεύθυνος να ανοίξει την άθρο, χρειάζεται, και να μεταφέρει έξω από τις σταυλικές εγκαταστάσεις που θα βγουν στα δώρα στις σταυλικές εγκαταστάσεις, θα τα μεταφέρει στο χώρο ταφής. Θα βγουν απ' έξω, θα απαντήσω στην ερώτηση που μου λέτε πώς θα βγουν απ' έξω, θα τα πάρει ο Δήμος τα μηχανήματα, τα ζώα με τα δικά του μηχανήματα, θα τα πάρει στο χώρο ταφής. Σε δύο σημεία. Τώρα το αφήνεις. Αυτό σας είπα. Από τις τοπικές αρχές, αυτό σας είπα. Οι τοπικές αρχές είναι, έχουν υγειονομική υπηρεσία που μπορούν να γνωρίζουν. Σας είπα. Η τοπική μας είναι. Κάτι διαβάσατε εδώ, να μην είναι. Να τελειώσω. Εγώ σας διαβάζω αυτό που μου στάνθηκε από επίσημη υπηρεσία. Δεν τα βγάζει ούτως ακάς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τρίτον. Διάνοιξη τάφρου, το είπαμε. Πάμε. Διάνοιξη τάφρου όσο το δυνατόν βαθύτερης, έτσι ώστε να αποκλείεται η προσπέλαση των ταφέντων ζώων από άλλα πτωματοφάγα ζώα. Δηλαδή πρέπει να είναι βαθιά υπάρχει, το καταλάβατε. Πάμε παρακάτω. Κάλυψη του πυθμένα τη στάφρου με αδιάβροχο πλαστικό υλικό, δηλαδή κάτω μπαίνει υλικό, νάιλον. Επικάλυψη του πλαστικού υλικού με ασβέστη ξηρή ή υγρή. Ρήψη των θανόντων ζώων εντός της στάφρου. 7. Επικάλυψη της επιφάνειας των θανόντων ζώων με δεύτερο στρώμα ξηρής ή υγρής ασβέστου. 8. Πλήρωση της στάφρου με χώμα. Αυτές είναι οι οδηγίες που μας δόθηκαν από την κτηνιατρική υπηρεσία της περιφέρειας, ξανατονίζω, όταν εμείς δεν έχουμε κτηνιατρική υπηρεσία δικιά μας. Άρα λοιπόν, τι γίνεται? Μπορούν να ταφούν όλα αυτά. Υπάρχει πιθανότητα να πάμε σε καύση. Πάμε στο θέμα της καύσης να σας ενημερώσω τι γίνεται.
Με πήρε χθες ένας κάτοικος μετά από τα Ριντζούνη, ο κ. Σαφίρης, ο οποίος μου είπε, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, ο οποίος μου είπε ότι είναι και δικηγόρος. Και μου λέει, δήμαρχε, μπορούμε να συζητήσουμε. Πολύ με Μου λέει, μπορούμε να συζητήσουμε με αυτή την εταιρεία. Του έδωσα λοιπόν εγώ τα τηλέφωνα της καύσης ΑΕ, η οποία χτυπάει το τηλέφωνο στην Αθήνα, έτσι ώστε να συνοηθούν αν μπορεί ένας όγκος ζώων να πάει και σε αυτή την εταιρεία. Αυτή λοιπόν είναι μια εταιρεία που έχει δύο αποτεφρωτήρια. Ένα αποτεφρωτήριο έχει στην Ημαθία, από ό,τι έμαθα, και ένα αποτεφρωτήριο στην Τρίπολη ή στη Λάτσα. Αυτή λοιπόν τη δυναμικότητα των ζώων που έχει να αποβαλήσει είναι 3 τόνους σε κάθε ταξίδι. 3 τόνους να πάμε λίγο στα απλά σημαίνει ότι ένα φορτηγό, μια γελάδα των 500 κιλών θα αποβαλήσει 6 γελάδες. Λέω τώρα. 30 πρόβατα. 40 πρόβατα. 40 πρόβατα. Άρα λοιπόν, εάν αυτή η εταιρεία την οποία έχει πρέπει να έρθει σε επαφή, μπορεί να σας πάρει και ένα μέρος των ζώων, θα ξέρετε ότι θα αργήσει. Πρέπει να τα πάρει. Η τοπική κοινότητα πάλι, το πρέπει να έρθετε. Μόνοι μας πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά. Ξαναλέω, αυτό πρέπει αυτή η εταιρεία, η οποία έχει σύμβαση με την περιφέρεια και όχι με τον Δήμο. Άρα να πάμε στην περιφέρεια. Ξαναλέω, σας λέω ποιες είναι οι δύο λύσεις. Σας μιλάω για τις δύο λύσεις. Η μία λύση λοιπόν είναι η υγειονομική ταφή που σας εξήγησα πώς γίνεται. Και η άλλη ταφή η οποία είναι πιο αργή.